Ακούστε καλά τις ιστορίες των άλλων και θα σας πω γιατί. Μερικές φορές στη ζωή μας κάποια πράγματα απλά τα προσπερνάμε. Τα προσπερνάμε γιατί έχουμε κάπου να πάμε. Κάτι να κάνουμε. Γιατί τα αφήσαμε να χάσουν την αξία που είχαν κάποτε για εμάς. Ή γιατί ποτέ να προσέξαμε πόσο πολύτιμα είναι τελικά για εμάς. Κάποια στιγμή όμως, ίσως να σταθείς και να αναρωτηθείς γιατί αυτό το μέρος είναι τόσο σημαντικό για τη μικρή μας πόλη. Τότε, ίσως να έχεις και εσύ να μοιραστείς κάτι από τις ιστορίες ενός κήπου. Αυτού του κήπου, που βρίσκεται εδώ, σε αυτό το σημείο, σχεδόν 200 χρόνια τώρα. Που χτίστηκαν φιλίες. Που πήρες μια σημαντική απόφαση. Που γέλασες και έκλαψες. Όλες οι ιστορίες όμως έχουν μια αρχή. Το Βαθύ, ο Λιμίν Βαθέως, η πόλη της Σάμου, είναι οι τρεις ιστορικές ονομασίες της πόλης μας, αναπτύσσεται ουσιαστικά από τις αρχές του 19ου αιώνα. Όταν είναι κέντρο κάποιων εμπορικών συναλλαγών, επτανήσιοι έμποροι συνήθως, κυρίως κατοικούν στο κάτω Βαθύ, στο Γυαλό. Η μεγάλη πόλη είναι, η Κωμόπολη είναι το Πάνω Βαθύ. Με τα χρόνια, όταν περνάει η Επανάσταση, καθιδρύεται η ηγεμονία το 1834, επιλέγεται ως πρωτεύουσα ο Λιμίν Βαθέως, αυτός ο Γυαλός. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, και μάλιστα από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη ως πόλεις, εφόσον είναι το κέντρο του καθεστώτος. Γίνεται λοιπόν η πρωτεύουσα του Βαθιού από το 1834 με κάποιες μικρές αλλαγές και από τότε είναι μέχρι και σήμερα. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που είναι κέντρο του νησιού, μετατοπίζεται η πρωτεύουσα δηλαδή από το χωριό τη χώρα στο λιμάνι του Βαθιού, πρέπει να υπάρξει και ως διοικητικό κέντρο του κρατηδίου, της ηγεμονίας. Φυσικά, κτίρια δεν υπάρχουν στην αρχή και υπάρχει ανάγκη με όλα τα χρόνια αυτά που περνάνε να δημιουργηθούν τα κέντρα, τα διοικητικά, τα δημόσια κτίρια, για παράδειγμα. Γύρω από τα δημόσια κτίρια αναπτύσσονται οι πλούσιες κατοικίες και οι κατοικίες των πολιτών γενικότερα της πόλης. Το σημείο της πόλης που αναπτύσσεται από την αρχή σχεδόν της δημιουργίας της είναι, θεωρείται η πλατεία. Μπροστά από την οποία υπήρχε η Αποβάθρα, το αρχικό λιμάνι της πόλης, καθώς πίσω της ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός, ο Άγιος Νικόλαος, και στις δυο πλευρές της, αριστερά και δεξιά, υπήρχαν τα καταστήματα, τα εμπορικά και παραπίσω σπίτια. Αυτή η πλατεία ήταν και παραμένει το κέντρο, το κοινωνικό κέντρο της πόλης. Ακόμα και σήμερα οι μεγάλες εκδηλώσεις της πόλης και του νησιού λαμβάνουν χώρα σε αυτή την πλατεία. Τέταρτη ημέρα του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Ιερολογητών και Ερμηνητών. Κατά αυτήν ο Υφυπουργός κ. Πανουριάς κατέθεσε στέφανο εις το ιερόν της πόλεως, όπως επίσης και ο Πρόεδρος των Ερμηνητών και Ιερολογητών. Στη συνέχεια οι συνεδροί και οι στρατιωτικά τμήματα παρέλασαν μπροστά από το ιερόν και τους επισήμους. Αν
Αν η πλατεία ήταν το κοινωνικό κέντρο της πόλης, όπως αναφέρει ο Χρήστος Ολάνδρου στην εργασία που έχει κάνει στο συνέδριο «Η πόλη της Σάμου» για την ιστορία της πόλης, το διοικητικό πολιτικό κέντρο της πόλης αναπτύσσεται εκεί, στο σημείο ακριβώς που γνωρίζουμε ότι χτίστηκε το ηγεμονικό μέγαρο. Και ξεκινάει από τον καιρό που χτίζεται το ηγεμονικό μέγαρο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1878. Πίσω ακριβώς από το ηγεμονικό μέγαρο, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο και το πολυτελέστερο του νησιού, υπάρχει ένας άξονας που φτάνει μέχρι το νοσοκομείο, μπροστά από το οποίο υπήρχε η πλατεία. Το νοσοκομείο δεν υπάρχει σήμερα, όπως και το ηγεμονικό μέγαρο. Γνωρίζουμε όμως ότι υπήρχε στο σημείο που είναι σήμερα το κτίριο, το μεγάλο κτίριο της περιφέρειας. Δίπλα από το, σχεδόν κοντά από το νοσοκομείο, ήταν το Πυθαγόριο Γυμνάσιο, οι φυλακές στις οποίες βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η Δημοτική Σχολή, και αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1901, αρχίζει να οικοδομείται το βουλευτήριο. Όταν δημιουργείται το ηγεμονικό μέγαρο, υπάρχει πρόβλεψη ανάμεσα στο βουλευτήριο το παλαιό, που βρίσκεται στη σημερινή θέση που είναι το σημερινό βουλευτήριο, το κτίριο του Δήμου δηλαδή του Παθέως. Ανάμεσα σε αυτό το βουλευτήριο και στο ηγεμονικό μέγαρο απαλωτριώνονται κτήματα ώστε να δημιουργηθεί ο ηγεμονικός κήπος, ο οποίος στην αρχή είναι ανοιχτός για τη χρήση όλων των κατοίκων. Υπάρχει ένα συμβόλαιο του 1874 με το οποίο ο Μελέτιος Νικολαίδης, ο Νεόφυτος Ψάθας και ο Μελέτιος Γιαουτζής, οι ιερομόναχοι, αντιπρόσωποι της Μονής της Ζωοδόχου Πηγής, πολλούν προς το Δημόσιο της Σάμου μία τριόροφη οικία με τον κήπο της, εκτός του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος που υπάρχει μέσα με το προαυλιό του, και ένα οικόπεδο κοντά στην οικία με το αντίτυπο των 900 χρυσών Οθωμανικών λιρών. Ήταν πολλά οικόπεδα. Μπροστά προς το βουλευτήριο υπήρχαν οι παλιοί στρατώνες της χωροφυλακής, οι οποίοι, σύμφωνα και με την έρευνα που έχει κάνει ο Χρήστος Ολάνδρου σε αυτό το άρθρο που σας λέω και που τα έχει δημοσιεύσει σε αυτό το άρθρο, υπήρχαν και άλλα κτίσματα, τα οποία άλλα απαλωτριώθηκαν όπως σας λέω και άλλα γκρεμίστηκαν γιατί ανήκαν στο δημόσιο. Ο Άγιος Σπυρίδωνας ήταν ένα μικρό εκκλησίδιο το οποίο ήταν ακριβώς στη μέση του κήπου και ήταν μετόχη της Ζωοδόχου Πηγής. Και αργότερα ο Άγιος Σπυρίδωνας στις αρχές του 1900, νομίζω το 1911, γίνονται τα εγγένεια του μεγάλου ναού του Αγίου Σπυρίδωνα. Σας είπα ότι μια πρωτεύουσα κράτους, ας είναι και μικρή, όπως ήταν αυτή γύρω στα 2.500 κατοίκους, πρέπει να έχει τα δημόσια της κτίρια, να έχει και την έδλη της, η οποία να δικαιολογεί και την ύπαρξή της ως πρωτεύουσα. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξει τα δημόσια κτίρια της και πρέπει να φτιάξει και τους χώρους τους κοινόχρηστους. Γι' αυτό λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, φτιάχνει και πλατείες. Επίσης μεγαλώνει και τους δρόμους, γιατί το 1870 αυτό έχει βοηθήσει, γιατί το 1871 γίνεται μια μεγάλη πυρκαγιά και μάλιστα επαναλαμβάνεται λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν μεγάλες γειτονιές του Βαθιού και να απελευθερωθούν αρκετοί χώροι, και έτσι λοιπόν φτιάχνονται και καλοί δρόμοι, μεγαλώνουν οι δρόμοι, και μάλιστα υπάρχουν και αυστηροί νόμοι που παίρνει η Σαμιακή Συνέλευση,
Στο πώς θα φτιάχνονται τα σπίτια, γιατί παλιά ήταν και τα, οι προεξοχές τα Σαχνισιά, τα οποία είναι πολύ... Θυμίζαν όμως Τουρκία, θυμίζαν Τουρκοκρατία. Δεν λέει αυτό ο νόμος, λέει ότι επειδή υπάρχει πολύ σκιά και δεν φωτίζονται οι δρόμοι και δεν μπαίνει το φως του ήλιου μέσα και πρέπει να το φτιάξουμε, γιατί η μη ύπαρξη του φωτός στις γειτονιές προκαλεί πολλές αρρώστιες. Αυτό είναι το δικαιολογητικό. Βέβαια, όπως ξέρουμε και εμείς από σήμερα, πολλά από αυτά έχουν σωθεί. Που σημαίνει ότι δεν τήρησαν όλοι τότε τον νόμο. Όμως πρέπει να έχει κάποια έργη. Γι' αυτό λοιπόν φτιάχνει τον κήπο, και μάλιστα το 1905 και αντίστοιχος κήπος φτιάχνεται και στο γεμονικό μέτρο του Καρλόβας. Πάλι με κυπουρό, πάλι με μέρημνα μεγάλη. Φτιάχνονται οχετό, φτιάχνονται τις κρίνες, φέρνουν νερό μέσα και μάλιστα φροντίζουν να υπάρχει πάντα νερό στο δημόσιο κήπο. Βλέπουμε το 1880 τον κήπο να λειτουργεί και να δίνονται χρήματα από τον προϋπολογισμό του δημοσίου, του Σαμιακού Δημοσίου. Μη σας φαίνεται περίεργη η έκφραση Σαμιακό Δημόσιο. Είναι ένα αυτόνομο κρατήδιο το οποίο έχει δικό του προϋπολογισμό και δικά του έξοδα. Υπάρχει λοιπόν το 1880 ένας υπηρέτης, ο Κυριακός Τάντζος, με μισθό 150 γρόσια. Το 1882 βλέπουμε τον Κωνσταντή Χίου Κυπουρό, με μεγαλύτερο επιμίσθιο, τα 200 γρόσια το μήνα. Και το 1886 ο επόπτης Γεωργίας Αριστοτέλης Μανταφούνιας διορίζεται έφορος του Ιγμονικού Κήπου. Αρχίζει δηλαδή ο κήπος να αποτελεί αντικείμενο σοβαρής μέρημνας από την πλευρά του Σαμιακού Δημοσίου. Το 1905 επί ηγεμονίας του Ιωάννη Βυθισμού περιορίζεται ο κήπος, δηλαδή οριοθετείται. Δίνονται 2.000 γρόσια για να φτιαχτεί η περίφραξη του κήπου και θα υπάρχει πλέον η μέρημνα ότι ο ηγεμόνας αποφασίζει ποιες ώρες θα είναι ανοιχτός ο κήπος ή όχι. Πράγμα που τι σημαίνει, ότι είναι εξάρτημα, όπως λέει ο Σταματιάδης, του ηγεμόνα. Δηλαδή μπαίνει ο ηγεμόνας μέσα, κάνει τις βόλτες του, ποιος ξέρει. Και το 1910 ο Κοπάσης προτείνει στην Γενική Συνέλευση από δημόσιος κήπος να γίνει ηγεμονικός. Που σημαίνει πλέον ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του ηγεμόνα και της χρήσης του ηγεμονικού μεγάρου. Ο ηγεμόνας έχει όλα τα οικόσημα, έτσι, φέρει τον τίτλο του πρίγκιπα, φτιάχνει ένα πολύ ωραίο μέγαρο διοικητικό κέντρο και κατοικία που υποτελεί και την κατοικία του ηγεμόνα, και φυσικό είναι να θέλει να έχει και τον κήπο του να κάνει τις βόλτες του εκεί, έτσι. Όλα δηλαδή συντείνουν στο να δημιουργηθεί η ωραία, το μικρό Παρίσι της Ανατολής, ας πούμε, που λέγανε κάποτε. Που φυσικά πόρα που έχει από αυτή την άποψη, αλλά πολλοί νεότεροι Σαμιώτες που τους άρεσε αυτή η ιδέα, την αναπαρήγαγαν συνεχώς. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το αντίγραφο του πύργου του Άιφελ που υπήρχε κάποια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Αγόρα. Ναι, το οποίο βέβαια ήταν γελιοδέστατο. Είχε γίνει αντικείμενο πολλών σκοπτικών σχολείων και οι εφημερίδες της εποχής, τον καιρό που γκρεμίστηκε ο πύργος, το διακομόδησαν πάρα πολύ αυτή την κατάσταση. Thank you.
Ο κήπος ήταν το σημείο διαφυγής και το σημείο που μπορούσαμε πιτσιρικάδες στην εφηβεία να καταφύγουμε για να κάνουμε την κοπάνα μας, να μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά, να μιλήσουμε ακόμα και εκείνα τα χρόνια με πάθος για την πολιτική, αλλά ο κήπος είχε ένα σημαντικό προσόν. Ήταν καταπράσινος, όπως είναι βέβαια και τώρα, δεν φαινόμασταν απ' έξω και κυρίως είχε μία στρατηγική θέση. Ήταν δίπλα στο γυμνάσιο Θηλαίων. Το κήπο το θυμάμαι πιο πράσινο. Θυμάμαι τα δέντρα, βέβαια ήμουν και μικρός τότε, πιο ψηλά. Ήταν ένα σημείο που δεν περνούσε το φως του ήλιου. Θυμάμαι τα κλουβιά με τα πουλιά, τα παγόνια και τα δύο συντριβάνια που είχε. Συντριβάνια που ήταν από πέτρα και είχε μέσα ψαράκια. Εδώ έπαιζα από μικρός, τώρα βέβαια η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Κάποια δέντρα φοίνικες ιδιαίτερα έχουν καταστραφεί από το σκαθάρι. Έγινε και μία ανάπλαση πριν μερικά χρόνια και βλέπουμε έχουν μπει πλάκες. Έχουν εξηλωθεί η περίφραξη με τα κάγκελα. Έχει αλλάξει το καφενείο θέση. Νομίζω ότι όταν κάναμε αυτές τις αλλαγές πριν πάρα πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι κάναμε κάτι όμορφο, αλλά στην ουσία εγώ μπορώ να πω ότι νοσταλγώ το κήπο, το δημοτικό κήπο, τον ηγεμονικό κήπο των παιδικών μου χρόνων. Ο ηγεμονικός κήπος, γιατί εμένα μου αρέσει τον λόγο ηγεμονικό, έτσι είναι πιο, θα έλεγα, πιο ιστορικό και πιο ωραίο, έτσι να ακούγεται ηγεμονικός. Ήταν το καταφύγιό μας όταν ήμασταν μικροί. Εδώ κάναμε τα πρώτα μας τσιγάρα, εδώ κάναμε τα πρώτα μας ραντεβού πίσω από τους ευκαλύπτους εκεί στην παιδική χαρά. Γενικώς ήταν ένα καταφύγιο για όλους εμάς που θέλαμε να μην μας βλέπουν οι υπόλοιποι, οι μεγάλοι κυρίως. Ο κήπος τότε βέβαια ήταν περιφραγμένος, είχε ένα κάγκελο γύρω-γύρω που ήταν νομίζω πολύ έτσι, προστατευτικό. Πρώτον και δεύτερον και πολυγραφότατο, θα έλεγα, μάλλον έχουν γραφτεί πολλά για το κάγκελο αυτό. Θυμάμαι τον αείμνηστο τον Μιχάλη τον Δούκα, ο οποίος συνεχώς που πήγαν τα κάγκελα ή πήγαν τα κάγκελα όταν βγήκανε. Εδώ μετά έγινε βέβαια μια αναμόρφωση από πλευράς έτσι δαπέδω και άλλαξε και το καφενείο εκεί που ήταν το παραδοσιακό πήγε από την άλλη μεριά. Γενικώς πάντως έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι υπέρ των τυχών, ότι τα κάγκελα και το κλείσιμο του κήπου από κάποια ώρα και μετά χρειαζόταν. Γιατί έχει φέρει μια αναστάτωση τώρα στο όλο τοπίο, η παραμονή το βράδυ εδώ και περιφερειακών στοιχείων, αλλά και ανθρώπων οι οποίοι εκτονώνονται είτε στα φωτιστικά, είτε στα δέντρα, είτε στα έπιπλα του καφενείου. Γενικά θέλει μια προσοχή γιατί είναι ένα κομμάτι του ιστορικού κέντρου της πόλης. Γιατί εδώ είναι το ιστορικό κέντρο της πόλης, μουσείο, δημαρχείο, ο Άγιος Σπυρίδωνας, όλα αυτά. Νομίζω ότι θέλει μια προστασία και μια προσοχή ιδιαίτερη. Πρώην ηγεμονικός κήπος και ο νυν δημοτικός κήπος είναι ένας τόπος, είναι ένας κήπος ο οποίος έχει δεθεί με την ιστορία του τόπου αλλά έχει δεθεί και με τη μοίρα των ανθρώπων και με τις αναμνήσεις των κατοίκων της ΣΑΜ. Σε όλες τις φάσεις
των κατοίκων του νησιού έχει εμπλακεί ο κήπος και από μικρά παιδιά που πηγαίναμε εδώ, μικρά παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου που πηγαίναμε εδώ πέρα, τα προσωπικά μας ραντεβού ήταν κάπως απόκρυφα, ήταν κάπως παράμερα. Και δεύτερον, ήταν κοντά και το γυμνάσιο Θηλαίων και υπήρχε ευκολότερη η πρόσβαση να κατεβούν τα τότε δεσποινίδες. Αλλά στη συνέχεια ήταν εδώ πέρα τα κρυβά ραντεβουδάκια όσο μπορούσε να γίνω και είναι εποχή κρυβά μες στον κήπο, με την περιφρούρηση, με το χώρο του χώρου, με το ωράριο το οποίο ήταν πάντα περιορισμένο, αλλά παρόλα αυτά υπήρχαν διέξοδα και υπάρχει τρόπος όλα να λυθούν. Αργότερα στη ζωή μας, όταν μεγαλώσαμε, εγώ προσωπικά έφερε εδώ πέρα στην παιδική χαρά, η οποία θέλει κάποια ανάπλαση και θέλει κάποια βελτίωση γιατί είναι εγκαταλελειμμένη. Έφερε εδώ πέρα τα παιδιά τα απογεύματα και τα θυμάμαι μικρά να παίζουν, να κατεβαίνουν στις σουλίδρες και στις κούνιες, και μάλιστα σε μια επιτροπή που είχε έρθει από το Δήμο τότε, ο μικρός ο γιος μου που είναι και πιο αθερόστομος, έκαμε παρατήρηση ότι οι κούνιες τρέμουν, η τσουλήθρα έχει πρόβλημα και χτυπάμε κάτω όταν πέφτουμε, και έκαμε παρατηρήσεις πολύ μικρός τότε για να κάνουμε δες παρατηρήσεις, τώρα βλέπω τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και μετά όταν μεγαλώσαμε, ερχόμασταν εδώ πέρα για καφέ και ακόμα ερχόμαστε για καφέ, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος είναι η μοναδική όαση πρασίνου μέσα αυτή την πόλη της Σάμου, την οποία ζούμε και την οποία αγαπούμε και την οποία θέλουμε να τη βλέπουμε όσο είναι δυνατόν στην παλιά της τη μορφή. Πηγαίνοντας πίσω και ανατρέχοντας, και υπάρχει αρκετά πλούσια βιβλιογραφία που μπορεί να ανατρέξει κανείς πλέον για να μάθει κάποια πράγματα για την πόλη. Μπορεί να ερμηνεύσει και πάρα πολλά πράγματα από το σήμερα.